Στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αηφόρος Ανάπτυξη εντάχθηκε η ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση των κτηρίων του Πνευματικού Κέντρου και του Παλιού Δημαρχείου, έργο που θα οδηγήσει και σε χωροταξικές αλλαγές των υπηρεσιών του Πνευματικού Κέντρου και των δομών του Δημοτικού Οδείου. Πρόκειται για μια σημαντική παρέμβαση που σχεδιάστηκε από τη Δημοτική Αρχή και παίρνει τον δρόμο της υλοποίησης. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 3,7 εκατομμύρια ευρώ και κατά τη συνεδρίασή της η Οικονομική Επιτροπή αποδέχθηκε την ένταξη. Το έργο αφορά την ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση των κτηρίων του Πνευματικού Κέντρου και του Παλαιού Δημαρχείου. Η πράξη αποτελείται από ένα σύνολο παρεμβάσεων που εξασφαλίζουν ότι τα κτίρια θα λειτουργήσουν με σύγχρονες και περιβαλλοντικά φιλικές υποδομές και μετά την ολοκλήρωσή τους θα εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε άτομα με αναπηρίες σε όλους τους χώρους των κτηρίων. Το κτίριο του Πνευματικού Κέντρου θα μετατραπεί σε κέντρο πολιτισμού και μουσικής, στο οποίο θα φιλοξενούνται το Δημοτικό Οδείο, η Συμφωνική Ορχήστρα, ένας σύγχρονος εκθεσιακός χώρος και ένας πολυχρηστικός χώρος εκδηλώσεων. Ένα κομμάτι του έργου αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων ενεργειακού χαρακτήρα στο κτίριο, κέλυφος σε μεγάλο τμήμα και αποκατάσταση όψεων, εγκατάσταση σκιάστρων, εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος συνολικής ισχύος 32 κιλοβάτ, ολοκλήρωση της υποδομής κλιματισμού και αερισμού. Η υγρομόνωση, θερμομόνωση της οροφής και αναγκαίες βελτιώσεις του κτηρίου, προϋπολογισμού 250.000 ευρώ, προτείνεται ως διακριτό υποέργο της πράξης καθώς έχει συμβασιοποιηθεί στις 8 Μαρτίου με ποσό 134.000 ευρώ περίπου. Ιδιαίτερη σημασία είναι η λειτουργική αναβάθμιση που περιλαμβάνει παρεμβάσεις για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία σε όλους τους χώρους του κτηρίου, με την ανακατασκευή των ΒΣΕ και τη δημιουργία ΒΣΕ αμαία, την εγκατάσταση αυτόματων θυρών όπου απαιτείται, τη δημιουργία διαδρομών αμαία με πρόσβαση σε κάθε χώρο του κτηρίου και την ενοποίηση των χώρων του ημιορόφου. Επίσης προβλέπονται η μετατροπή του χώρου του στούντιο ηχογραφήσεων σε χώρο που θα φιλοξενεί τις πρόβες τόσο της Συμφωνικής όσο και της Φιλαρμονικής Ορχήστρας, η ολοκλήρωση των υποδομών της σκηνής της αίθουσας Βασίλειος Πυρσινέλλας, η μετατροπή όλων των γραφείων διοίκησης σε αίθουσες διδασκαλίας μουσικών οργάνων και η λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του χώρου του φουαγέ ώστε να καλύπτει τις απαιτήσεις ενός σύγχρονου εκθεσιακού χώρου. Οι παραβάσεις στο κτίριο του Παλιού Δημαρχείου έχουν ως στόχο τη μετατροπή του σε κτίριο διοίκησης με τη μεταφορά των γραφείων που σήμερα στεγάζονται στο Πνευματικό Κέντρο. Το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου περιλαμβάνει εσωτερικό κέλυφος στο σύνολό του, αντικατάσταση κουφωμάτων και εγκατάσταση υποδομής κλιματισμού, ενώ η λειτουργική αναβάθμιση προβλέπει ανακατασκευή όλων των ΒΣΕ και δημιουργία ΒΣΕ αμαία, εγκατάσταση αυτόματων θυρών όπου απαιτείται, εγκατάσταση εξωτερικού ανελκυστήρα για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας αμαία σε όλα τα επίπεδα του κτιρίου και οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες που θα εξασφαλίσουν την υποστήριξη της νέας χρήσης. Για μια μεγάλη παρέμβαση στον χώρο του πολιτισμού που με την ολοκλήρωσή της θα δημιουργήσει ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον από το σημερινό, κάνει λόγο σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Μωυσής Ελισάφ. Δύο πολύ σημαντικά κτίρια θα εξυγχρονιστούν πλήρως, θα αναβαθμιστούν ενεργειακά, κάτι που αποτελεί ζητούμενο της εποχής, θα είναι προσβάσιμα σε άτομα με αναπηρία και θα αποκτήσουν δύο διακριτούς ρόλους. Το Πνευματικό Κέντρο θα αποτελέσει στο σύνολό του ένα πολιτιστικό κύτταρο για την πόλη, με όλες τις δομές του συγκεντρωμένες και το Παλιό Δημαρχείο θα είναι ένα διοικητικό κέντρο. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την ένταξη του έργου αυτού και με ταχύς ρυθμούς θα προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα για την υλοποίησή του, ανέφερε ευχαριστώντας όλες τις υπηρεσίες του Δήμου και τους συνεργάτες του που συνέταξαν και υπέβαλαν ένα πλήρη φάκελο.